πρώτη συνάντηση, βεβαίως εδώ στην Άουσα, μια ιστορική, ηρωική πόλη, με ηρωικούς αγώνες, αλλά και με παρόν. Βέβαια, με αγώνες των κατοίκων της για το καλύτερο. Είχαμε μια ενημέρωση ενδιαφέρουσα από τον κύριο Δήμαρχο της πόλης για τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος. Εμείς θέσαμε την πάγια άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ότι οι αρμοδιότητες που δίνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, στην τοπική διοίκηση, στους Δήμους και στις περιφέρειες, αλλά κυρίως στους Δήμους, δεν συνοδεύονται από την αναγκαία χρηματοδότηση. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, από τη διαχείριση του υπέροχου δάσους εδώ της Νάουσας, για παράδειγμα, μέχρι τα σχολικά κτίρια, μέχρι τους τομείς της υγείας, τους δρόμους, άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ ο λαός της πόλης και πρέπει να τα επιλύσει το Δημοτικό Συμβούλιο και ο εκάστοτε δήμαρχος. Όμως η χρηματοδότηση φέρνει και ανθρώπινο δυναμικό που είναι απαραίτητο για να τελεστούν οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες στο Δήμο και τα έργα, να γίνουν οι υποδομές, λείπουν και οι υποδομές εφόσον δεν υπάρχει αρκετό χρήμα, τα αναγκαία μηχανήματα κλπ. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο ζητημάτων που εμείς τα παλεύουμε. Θεωρούμε ότι κάνοντας αντιπολίτευση στην κεντρική εξουσία, αυτό πρέπει να το κάνουν πιστεύουμε και τα δημοτικά συμβούλια και τα περιφερειακά συμβούλια και όλοι οι μαζικοί φορείς και στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή παντού και έξω από τα υπουργικά γραφεία, έτσι ώστε να επιλύονται ζητήματα και να είναι προς το καλό των συνανθρώπων μας, των κατοίκων και της Νάουσας και όλων των Δήμων και όχι οι Δήμοι να αποτελούν το σάκο του μπόξ όπου εκτενώνεται κάθε φορά η λαϊκή δυσαρέσκεια λόγω των σοβαρών αυτών προβλημάτων. Δυστυχώς τα μέτρα αυτά όχι απλά είναι ημίμετρα, δεν είναι πλέον καν ασπιρίνες, διότι η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος που βιώνουμε, η οικονομική κρίση που είναι ξανά πρώτων πυλών, γιατί μιλάμε για μάλλον βαθιά ύφεση τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα, έχει να κάνει και με την τιμή στην ενέργεια, η οποία μετακυλίεται στα πάντα. Και βεβαίως αυτό δεν ελέγχεται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν προτάσεις, το ΚΚΕ, ανταλλάξαμε και τέτοιες σκέψεις και με τον κύριο Δήμαρχο εδώ, είναι υπέρ όλων των μορφών ενέργειας, της αξιοποίησής τους, και βεβαίως το ζήτημα είναι ενεργειακή ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση για ποιον. Θα είναι για τους πολίτες, για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα ή θα είναι για κάποιους μονοπωλιακούς ομίλους που πάλι λιμένονται τον πλούτο αυτής της χώρας και καταστρέφουν τα δάση και καταστρέφουν το περιβάλλον κλπ. Άρα από αυτή τη σκοπιά βλέπουμε εμείς το ζήτημα, η αξιοποίηση όλων των μορφών της ενέργειας για να μην υπάρχει ενεργειακή εξάρτηση, για να μην υπάρχει ενεργειακή φτώχεια, για να μην υπάρχει η συνεχής ακρίβεια και οι ανατιμήσεις των προϊόντων, μαζί με μέτρα που έχουμε καταθέσει σε πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την ανακούφιση των λαϊκών οικοκυριών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών, νομίζουμε ότι είναι μια λύση και σε αυτό το δρόμο πρέπει να παλέψουμε όλοι σαν μια γροθιά.